Και τώρα λοιπόν, ακούστε. Είπα και το ξέρετε ότι έφτασα Μυτιλήνη. Και εδώ ήρθα για ησυχία. Να κάνω τα προσκυνήματά μου. Να ησυχάσω κι εγώ ως άνθρωπος. Και αντί να ησυχάσω ρε εσύ, άλλη τρελή, άλλη μουρλή εδώ. Και κάναμε συναγωνισμό και τρέλας και μουρλιας. Πήγα λοιπόν σήμερα και με καλέσανε σε μια ομιλία. Τι ομιλία ρε εσείς, τι κόσμος, τι υπέροχος. Ένας παππούλης εδώ, Παπαθόδωρος. Φιλαράκι μου ρε εσείς, φιλαράκι μου. Ένας παππούλης. Μες στην ησυχία, ναι. Ένας παππούλης, στρατιωτικός παπάς εδώ, με όρεξη, με κέφι, με μεράκι για τη δουλειά που κάνει. Και έχουν και ένα σύλλογο εδώ, Κιβωτός του Γένους, οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν και να κάνουν πράγματα. Υπάρχει ρε Ελλάδα ακόμα, υπάρχει ελπίδα ακόμα. Γιατί υπάρχει Ελλάδα και γιατί υπάρχει ελπίδα. Γιατί σε όλη τον τόπο, όπου κι αν πας, παλεύουν οι άνθρωποι να κρατήσουν την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό μας, τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα, την πίστη και να το πάμε το πράγμα από τα πριν στο τώρα και στο μετά. Έκανα μια ομιλία, χαζά τους είπα εγώ, ωραία τα ακούσαν αυτοί. Αλλά μου άρεσε που είχε κόσμο και νέους και μεγάλους και περάσαμε καταπληκτικά. Ένα πράγμα τους υποσχέθηκα. Ότι και θα τους αγαπάω και θα ξανάρχομαι. Θα το ξέρετε καλά εκεί στη Σαρακίνα όλη η παρέα μου. Όταν θα χάνομαι, στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη θα είμαι. Εδώ. Μπράβο, εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Έζησα μέρες και ώρες και στιγμές υπέροχες. Και τα προσκυνήματα και οι καρδιές των ανθρώπων. Να είστε καλά ρε φιλαράκια. Να είστε καλά. Και φάγαμε και ήπιαμε και ωραία. Φάγαμε. Και ήπιαμε και ωραία. Έξω ήταν, δεν ήταν μέσα. Με τον αεράκι δεν πειράζει, με το κρύο φάγαμε και ήπιαμε. Να είμαστε καλά όλοι. Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε που λέει και το τραγούδι. Γεια σας.